Πρέσινγκ των μελών του Κογκρέσου επιδίδεται ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα για να πείσει για την αναγκαιότητα ενός περιορισμένου στρατιωτικού χειρουργικού πλήγματος στη Συρία, αφού επέστρεψε ουσιαστικά με άδεια χέρια από τη σύνοδο των 20 ισχυρότερων κρατών του κόσμου στην Αγία Πετρούπολη, με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν να υψώνει τείχος προστασίας στο καθεστώς Άσαντ. Ο Ομπάμα ετοιμάζεται να απευθύνει διάγγελμα στον Αμερικανικό λαό την Τρίτη, πριν την κρίσιμη πρώτη ψηφοφορία στη Γερουσία που αναμένεται την Τετάρτη, αλλά άρχισε το κυνήγι των ψήφων με το ραδιοφωνικό του μήνυμα. What we're not talking about is an open-ended intervention. This would not be another Iraq or Afghanistan. There would be no American boots on the ground. Any action we take would be limited, both in time and scope. Το 1 τρίτο των μελών του Κογκρέσου παραμένει αναποφάσιστο. Στη Γερουσία, μόνο 23 γερουσιαστές έχουν πει ότι θα εγκρίνουν την επίθεση στη Συρία, ενώ χρειάζεται 60 ψήφους για να περάσει η πρόταση του Ομπάμα. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων η μάχη είναι ακόμη πιο δύσκολη. Τα δηλωμένα ναι είναι μόλις 25, τα όχι 106 και χρειάζονται 218 ψήφοι υπέρ για να σταλούν οι Αμερικανικοί πύραυλοι κρούζ στο Συριακό έδαφος. Για να αναθαρρύσει ο Ομπάμα μετά την απομόνωση της Αγίας Πετρούπολης, μια συμμαχία 11 προθύμων χωρών στάθηκε στο πλευρό των Πολιτιών. Υπέγραψε ανακοινωθέν για στεναρή απάντηση στο καθεστώς Άσαντ, αλλά εξ αυτών μόνο η Τουρκία και η Γαλλία εξέφρασαν πρόθυμες να μετάσχουν ενεργά στη στρατιωτική επίθεση. Η Γερμανία προσχωρεί τελευταία στη συμμαχία μετά την απόφαση των 28 Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών στη Λιθουανία να υιοθετήσουν τη φρασιολογία του Γάλλου Προέδρου Ολάντ για διεθνή στεναρή απάντηση, ώστε να μην ξαναχρησιμοποιήσει ο Άσαντ χημικά σε βάρος του λαού του. Οι Ευρωπαίοι ξεκαθάρισαν πως θα περιμένουν και το πόρισμα των επιθεωρητών του ΟΗΕ για τη χρήση χημικών πριν προσδιορίσουν με ποιο τρόπο θα απαντήσουν στεναρά στον Άσαντ. Information from a wide variety of sources confirms the existence of such an attack and seems to indicate strong evidence that the Syrian regime is responsible for this attack and that there can be no impunity. Attendre la décision du Congrès, du Sénat américain, de la Chambre des représentants, puis le rapport des inspecteurs. Et au vu de ces éléments, j'aurai à prendre là encore des décisions. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Κέρι έδειξε την ικανοποίησή του για την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το ψυχροπολεμικό κλίμα στην Αγία Πετρούπολη. We are very grateful for the statement that came out of the meeting today with respect to Syria, a strong statement about the need for accountability. Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν τόνισε πως η Ρωσία θα συνεχίσει να παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στο καθεστώς Άσαντ και εξήγησε στην 20λεπτη συνομιλία του με τον Ομπάμα αλλά και δημοσίως ότι η Ρωσία δεν πιστεύει στα ψέματα του Κέρι ότι το καθεστώς του Άσαντ χρησιμοποίησε τα χημικά. Все, что случилось с так называемым применением химического оружия, это провокация со стороны. Ο Ομπάμα ξέρει ότι δεν έχει το Κογκρέσο στο τσεπάκι του και θα πρέπει να ζυγίσει αν του αρκεί η ηθική υποστήριξη των προθήμων για να αποφασίσει μονομερώς την επίθεση στη Συρία με τη Ρωσία ξεκάθαρα απέναντί του.